τον δρόμο της υλοποίησης παίρνει ένα έργο ανάσα για την Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο flyover, η μεγαλύτερη εναέρια οδό στην Ελλάδα που θα αυξήσει την κυκλοφοριακή ικανότητα και θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια στον περιφερειακό της πόλης Δήμο Πρατείτε. Τις επίσημες ανακοινώσεις θα κάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη. Ένα έργο που γίνεται με ΣΔΙΤ, ένα έργο το οποίο την άλλη εβδομάδα εμείς είχαμε δεσμευτεί, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μάλλον είχε δεσμευτεί από βήματος ΔΕΘ ότι το έργο αυτό μέσα σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει και την άλλη εβδομάδα πλέον δημοπρατείται και αυτό το έργο. Στην ατζέντα της συζήτησης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκαν μια σειρά έργων υποδομής, τα οποία εκκρεμούσαν επί χρόνια και δημοπρατήθηκαν, καθώς και σημαντικά έργα τα οποία υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ ή αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης. Αυτά συζητήσαμε σήμερα με πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε πολύ σύντομα, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, να έχουμε παρουσιάσει ένα πολύ συγκεκριμένο οδικό χάρτη για σημαντικά μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την όψη της Κεντρικής Μακεδονίας. Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Υποδομών τις προτάσεις μας για ένταξη σημαντικών έργων που όμως είναι έργα ρεαλιστικά, όχι φαραωνικά, έργα όμως ιδιαίτερης σημασίας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οδικά και κτηριακά και πολλά άλλα. Οι δύο άντρες συμφώνησαν ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες βελτίωσης της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι εργασίες για την κατασκευή του μετρό. Ο Περιφερειάρχης συνεχάρει επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, καθώς προχώρησε άμεσα τρεις εκκρεμότητες χρόνων και συγκεκριμένα το ορφανό χιλιόμετρο στην Ποτίδεια Χαλκιδικής, τη σύνδεση του λιμανιού με την Παθέ και τον δρόμο Θέρμη Γαλάτιστα.